Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Thes Report εδώ στο web TV του thecaller.gr, όπου κάθε εβδομάδα φέρνουμε ένα θέμα από την πολιτική επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης και της χώρας. Με αφορμή τη σημερινή διαμαρτυρία στον κλάδο της εστίασης σχετικά με τα νέα μέτρα τα οποία υφίστανται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Πάνος Καρασαβίδης, υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Εστίασης Καφέ και Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων του νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Καρασαβίδη, καλώς ήρθατε στο web TV του thecaller.gr και στο Thes Report. Καλώς σας βρίσκω, εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, η σημερινή ζήτηση είναι σημαντική. Και τους τηλεθεατές, αν φαινόμαστε, δεν σπάνε, δεν γνωρίζω. Βεβαίως, φαινόμαστε. Με αφορμή κάποια μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα και να πούμε και στους τηλεθεατές ότι είναι συγκεκριμένα το επιπρόσθετο μέτρο ότι πλέον και οι ανεμβολίαστοι πρέπει να προσκομίζουν την επίδειξη rapid test και στους εξωτερικούς χώρους. Έγινε μια διαμαρτυρία σήμερα από τον κλάδο της εστίασης, η οποία έχει φυσικά κάποια αιτήματα. Να ρωτήσω καταρχήν εισαγωγικά πώς κυμάνθηκε η σημερινή διαμαρτυρία, τι εντυπώσεις σας άφησε. Η συμμετοχή των καταστημάτων έφτασε να ξεπερνάει το 90% στη Θεσσαλονίκη, στο νομό. Η συμμετοχή ήταν τόσο πολύ μεγάλη και η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν 90-95%. Πανελλαδικά, επειδή έγινε και πανελλαδικά, τα νούμερα είναι σχεδόν τα ίδια. Να περάσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πείτε αυτές εδώ τις εβδομάδες που βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα επιπρόσθετα μέτρα, τι έχει αλλάξει στους τζίρους των μαγαζιών με την προσκόμιση rapid και για εξωτερικούς χώρους. Κοιτάξτε κύριε Κωνσταντινίδη, από την ημέρα τελευταίο θα πιάσω που ήταν η τελευταία οικία που ήρθε και νόμος του κράτους για τους εξωτερικούς χώρους, που απαγορεύει τον ανεμβολίαστο να καθίσει σε εξωτερικό χώρο παρά μόνο με rapid test ή με self-test. Ναι. Δηλαδή, συνολικά, έξω μπορεί να καθίσει ο εμβολιασμένος, αυτός που έχει χαρτί νόσησης και αυτός που είχε ένα rapid test ή ένα self-test. Σήμερα όμως, που γίνονται αυτά τα μέτρα, επειδή στη Θεσσαλονίκη ένα παραπάνω έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά ανεμβολίαστων, οι τζίροι των καταστημάτων έχουν πέσει από 50-80%. Αυτό που παρατηρείται, το φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι όλη την εβδομάδα τις καθημερινές οι εξωτερικοί χώροι είναι σχεδόν άδειοι. Βλέπουμε μια μικρή αλλαγή την Παρασκευή, το βράδυ. Πηγαίνουν ομαδικά σε φαρμακεία, κόσμος που βλέπετε ουρές, για να κάνουν ένα rapid test ή ένα self-test, για να μπορούν να κυκλοφορήσουν το Σαββατοκύριακο να κάνουν μια έξοδο. Ενώ ότι ερχόταν μια καθημερινή να πιει ένα καφέ, κάτι, αυτό έχει κοπεί τελείως. Με αποτέλεσμα, τους υπαλλήλους που έχουμε στα καταστήματα, να τους έχουμε να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Και να τους πληρώνετε. Βεβαίως. Αυτό έχει εξυπακούεται. Με λιγότερα έσοδα από αυτά που υπήρχαν πριν, άρα 90-80% κάτω. Προστίθεται στα μαγαζιά της εστίασης και αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Θέλω να μας πείτε, στη σημερινή διαμαρτυρία ποια αιτήματα υπήρχαν απέναντι στην κυβέρνηση. Θα σας τα πω ένα-ένα. Ναι. Πρώτον, μη επιστροφή των επιστρεπέων πρωτοκαταβολών. Δεύτερον, συνέχιση της επιδότησης ενοικίου. Τρίτον, επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Τέταρτον, απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών. Πέμπτον και κυριότερο για μένα και για τους επαγγελματίες είναι μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Συνέχιση, έκτον, συνέχιση της επιδότησης δόσεων δανείων. Έβδομον, νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 20 και των αρχών του 21. Αυτά ζητήσαμε σήμερα, πανελλαδικά, που πιστεύω ότι ακουστήκαμε
ακουστήκαμε, γιατί ήταν μια πολύ δυνατή κινητοποίηση πανελλαδικά και περιμένουμε τώρα την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να συσκεφτούν και να πάρουν κάποια μέτρα. Πάντως η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη στα μέτρα αυτά αλλά και στη γενικότερη αναστάτωση που έχει προκύψει και στη δημόσια συζήτηση που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι πρώτον πλέον το κράτος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα γιατί έχει γονατίσει από την καραντίνα για να ενισχύσει ξανά σε σχέση με την περσινή χρονιά που το έκανε την εστίαση. Και δεύτερον, ένα άλλο σχόλιο που είδαμε σήμερα ήταν ότι δεν χρειαζόταν από τον κύριο Γεωργιάδη, μεταφέρω τι είπε, η σημερινή διαμαρτυρία, γιατί έχετε μια κυβέρνηση η οποία σας ακούει και δεν σας αγνοεί. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτές τις δύο τοποθετήσεις? Θα σας απαντήσω. Από την πρώτη στιγμή, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τώρα μόνο με την πανδημία, είναι τα τελευταία 10 χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης. Έτσι, ναι, δεν είναι μόνο η πανδημία. Ο κλάδος μας, γενικά οι επαγγελματίες, και όχι μόνο της εστίασης, των καφέ, γενικά των επαγγελματιών, ήταν σύσσωμοι πάνω στα μέτρα αυτά που έδινε η εκάστοτε κυβέρνηση. Όλοι λέγανε θα μας βοηθήσουν με μέτρα, νέα μέτρα, είτε ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνανε τίποτα. Πολλοί επαγγελματίες ψηφίσανε και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, άσχετα αν ήταν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί πιστέψαμε ότι θα μας αλλάξουν τα μέτρα αυτά, τα οικονομικά, όταν είχαμε ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Έχοντας τώρα στο σήμερα με την πανδημία, οι επαγγελματίες από την πρώτη στιγμή κάναν αυτό που έλεγε η κυβέρνηση. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Δηλαδή έλεγε κλείσιμο, μέσα, τα πάντα. Τα μέτρα έτσι. Δεν φέραμε καμία... Τα μέτρα, δηλαδή, κύριε Καρασαβίδη, τηρήθηκαν όσον αφορά την απόσταση... Από όλους μας. Δεν υπήρχαν, λέτε, από δηλαδή, όλους. Μαγαζιά τα οποία παρεκτράπηκαν σε αυτά. Γιατί... Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάω στο σύνολο, γιατί δεν μπορώ να είμαι σε κάθε μαγαζί μέσα, το να βλέπω τι κάνει. Ναι. Από τη μεριά της Ένωσης, όμως, προς τους επαγγελματίες, ήμασταν κάθετοι και κατηγορηματική και λέγαμε ότι τα μέτρα είναι αυτά, πρέπει να τηρήσουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αύριο. Από τη στιγμή όμως που αυτό έδειξε την κυβέρνηση, αντί να μας βοηθήσει, και δεν θα πείτε τώρα μας δώσαν τις επιστρεπτές, 1.000 ευρώ που έπαιρνε ελάχιστη ένας επαγγελματίας, δεν σώζεται η επιχείρηση με 1.000 ευρώ, γιατί δεν θα πληρώσω το ενίκιο του καταστήματος. Όλοι οι επαγγελματίες γνωρίζετε ότι έχουν και σπίτια. Έχουν οικογένειες, έχουν ενίκεια, έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Αυτά όλα για μας είναι έξοδα. Και δεν έχουμε εμείς κι άλλες δουλειές. Αυτή είναι η δουλειά μας. Από εκεί πορευόμαστε και ζούμε και τις οικογένειές μας. Αυτά όλα όμως εμείς τα πληρώναμε μέσα στην καραντίνα. Παίρναμε τα 1.000 ευρώ και είχαμε 5.000 έξοδα το μήνα. Καταλάβατε? Απόλυτα. Έρχεται τώρα και οι αυξήσεις. Πετρέλαιο, αέριο, ΔΕΗ, είδη πρώτης ανάγκης των καταστημάτων. Αυτά όλα τα επομιζόμαστε εμείς. Μάλιστα. Όλα εμείς. Όχι ο πελάτης, ο επαγγελματίας. Θεωρείτε ότι, ας πούμε, αυτή η επιβάρυνση στην εστίαση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας ή αδυναμίας να δώσει περισσότερα χρήματα? Καθαρά αδυναμίας. Δεν μπόρεσε να λειτουργήσει η κυβέρνηση πάνω στην πανδημία και βρίσκει τον εύκολο στόχο που είμαστε εμείς, ναι, οι επαγγελματίες. Θέλοντας να τιμωρήσουν τον ανεμβολίαστο, τιμωρούν και τον επαγγελματία. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Καθόλου δίκαιο. Ωραία. Και εμείς φτάσαμε σήμερα προς την κυβέρνηση. Απαιτούμε, δεν επαιτούμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνω την πλευρά σας. Σήμερα έγραψα και υπέρ αυτής της διαμαρτυρίας που κάνατε, αλλά και στο παρελθόν έχω μέσα από κείμενα αναφέρει το ότι ο κλάδος εστίασης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και δεν γίνεται να είναι συνεχώς τα μέτρα απέναντι στην εστίαση. Θέλω όμως να σας θέσω και ένα άλλο ερώτημα για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, που είναι
εξίσου σημαντικό. Βλέπω όντως ότι τα περισσότερα καταστήματα τηρούν τα μέτρα και κάποια λίγα μπαίνουν σε μια διαδικασία και σε μια συζήτηση ότι εμείς δεν θα διαχωρίσουμε τους πελάτες και θα τους βάζουμε όλους μέσα, που είναι λίγα αυτά, βεβαίως είναι λίγα. Ξέρετε όμως τι δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποια προσπάθεια έτσι από τις διάφορες ενώσεις της εστίασης και τα σωματεία υπέρ της εμβολιαστικής καμπάνιας. Και γιατί σας το θέτω αυτό το ζήτημα? Για δύο λόγους. Και για λόγους δημόσιας υγείας, υπό την έννοια ότι ένας κλάδος σημαντικός να συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση για την υγεία του κόσμου, αλλά και πρακτικό προς όφελός σας. Γιατί αν ο κόσμος εμβολιαζόταν, που φαίνεται ότι δεν εμβολιάζεται στο βαθμό που οι επιστήμονες λένε πως χρειάζεται για να πιάσουν την ανοσία του 70%, θα είχαν λυθεί και τα δικά σας προβλήματα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορούμε να πετήσουμε από τον συνάνθρωπό μας. Όχι ως απέτηση, ως προτροπή, ως ναι, συζήτηση. Επειδή είναι θέμα υγείας, να τον κάνω μια συζήτηση ότι να πάει να εμβολιαστεί, γιατί εγώ έχω εμβολιαστεί. Θα με ακούσει μέχρι εκεί. Είναι καθαρά προσωπική η γνώμη και η άποψη το τι θα κάνει ο καθένας. Από τη μεριά των επαγγελματίων όμως, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι. Λέτε ότι να τον κάνουμε τον έλεγχο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κανέναν έλεγχο εμείς. Γιατί ο έλεγχος είναι τα προσωπικά δεδομένα, δεν είμαστε αρμόδια αρχή για να κάνουμε προσωπικά δεδομένα του καθενός. Εντάξει. Αυτό και για μας να καταλάβετε ότι υπάρχει είναι και ένα επιπλέον έξοδο. Γιατί θα πρέπει να έχουμε έναν επιπλέον υπάλληλο για να είναι στο χώρο τον εξωτερικό, για να πριν μπει ή καθίσει στον εξωτερικό χώρο, είτε μπει στο κατάστημα, να γίνει το έλεγχο. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο προς τους επαγγελματίες. Θα σας το εξηγήσω αμέσως με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν ήμασταν τώρα στον Πειραιά, στο λιμάνι, αυτό το πρόγραμμα το έχω πει στον Υπουργό και δεν μου απάντησε. Ναι. Είμαστε στο λιμάνι του Πειραιά και θέλουμε να ταξιδέψουμε για ένα νησί της Ελλάδος. Ναι. Το καράβι φυσικά είναι ιδιωτική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όπως είμαι και εγώ, όπως είναι και οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Σωστά. Ως επιβάτες τώρα, εγώ και εσείς, πάμε να μπούμε στο καράβι. Ποιος μας κάνει τον έλεγχο? Δυστυχώς, ο έλεγχος γίνεται από το λιμενικό, από δημοσίους υπαλλήλους. Από δημοσίους, ναι. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του ιδιοκτήτη? Επιβαρύνεται οικονομικά. Δεν και ποια είναι η διαφορά του επαγγελματία του ιδιώτη? Ναι. Γιατί εγώ να πληρώσω που είμαι μικρός επιχειρηματίας, ναι, ένα επιπλέον έξοδο, μάλιστα, ενώ εκεί που είναι οι οικονομικές τους καταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας, να έχουν υπάλληλους το ίδιο το δημόσιο. Μάλιστα. Και εμένα απαιτεί η κυβέρνηση να μου πει πάρε ακόμα έναν επιπλέον άνθρωπο στη δουλειά σου. Ένα επιπλέον έξοδο. Είναι δίκαιο, κύριε Κωνσταντινίδη? Κατανοητό. Απαιτείται δηλαδή να είχε αναλάβει το δημόσιο την ευθύνη αυτή. Το καταλαβαίνω αυτό. Φυσικά. Και να σας πω και ένα άλλο πρόβλημα που γίνεται τώρα με τους ελέγχους αυτούς. Ναι. Τα καταστήματα, πείτε ότι είναι 10 σε όλη την Ελλάδα. Ο έλεγχος που γίνεται στους πελάτες και στους υπαλλήλους μας, αναλογικά την ημέρα με τη νύχτα, είναι 90% έλεγχη ημέρας και 10% νύχτα. Την ημέρα, σε ένα μικρό κατάστημα, μπορεί μέσα να έχει 10 ανθρώπους. Θα πάει το κλιμάκιο ή η αρμόδια υπηρεσία για να κάνει τον έλεγχο ταυτοποίησης και να δουν αν είναι ταυτοποιημένα με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους και θα μπορούν να κάνουν τον έλεγχό τους και στους 10 πελάτες. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Τη νύχτα, σε ένα μαγαζί νυχτερινό που έχει μέσα 1000 άτομα, ένα μπουζουξίδικο, ένα κλαμπ, δεν θα έχει 10 ανθρώπους φυσικά μέσα. Ναι. Μπορεί να κάνει αυτή η υπηρεσία τον έλεγχο? Καταλαβαίνω τι λέτε, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Όχι. Οπότε και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ας πούμε στην Ιταλία, πώς λειτουργούν το κράτος? Μπαίνουν μέσα όσοι θέλουν, ούτε εμβολιασμένοι. Όταν πάει ο έλεγχος, λέει τους υπαλλήλους του καταστήματος, φέρτε μου όλες τις ταυτότητες των πελατών σας. Όλες. Τις παίρνει ο αστυνομικός, τις ελέγχει μία-μία έξω από το κατάστημα. Και όποια ταυτότητα
δεν είναι εμβολιασμένη, τις κυρώσεις τις έχει ο πολίτης. Άρα εσείς, κύριε Καρασαβίδη, θα ήσασταν ευχαριστημένος με κάποια μέτρα οικονομικά ενισχυτικού χαρακτήρα για την εστίαση και με την προϋπόθεση ότι τον έλεγχο θα τον επομιστεί το δημόσιο και όχι ο ιδιωτικός τομέας. Δεν είμαστε χωροφυλάκες. Όμως ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα σχετικά με τον εμβολιασμό και όποιος δεν είναι εμβολιασμένος να προσκομίζει rapid test, γιατί αφορά τη δημόσια υγεία. Αυτό οφείλει να το κάνει η κυβέρνηση, όχι ο επαγγελματίας. Ναι, για την κυβέρνηση μιλάω. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι ναι, όσοι, καλό είναι να εμβολιαστούν όλοι. Δεν μπορώ όμως να έρθω σε αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί. Δεν μπορώ να είναι δικιά σας αρμοδιότητα, το κατανοώ. Όχι, το κατανοώ. Όχι. Εμείς Μάλιστα. πρέπει να λειτουργήσουμε. Εμείς αυτό ζητάμε, να λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Να λειτουργήσουμε για να έχουμε το επάγγελμά μας στη ζωή. Αλλιώς πάει το επάγγελμα. Τελειώνει. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι για το κλείσιμο το οποίο δεν καλύψαμε ως τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε ότι πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες στις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει. Πρώτη φορά. Γιατί επειδή είναι πολύ μεγάλος ο κλάδος και όπου έχει πολλούς είναι και δύσκολο να συνεννοηθούν, πρώτη φορά ήρθε αυτή η κοινή γραμμή για να μπορέσουμε να πάμε στον κοινό μας στόχο που είναι το επάγγελμά μας. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν αυτό το μήνυμα συσπήρωσης από την πλευρά της εστίασης. Έγινε μια διαμαρτυρία προκειμένου να εισακουστούν τα αιτήματά σας και είμαστε και σε επικοινωνία για να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει ή όχι η κατάσταση, πόσο όλο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και την επιβίωση της εστίασης. Κύριε Καρασαβίδη, να είστε καλά και εύχομαι... Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλό σας απόγευμα.